Θα σταθούμε τώρα σε αυτά τα ανώνυμα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποίησαν κατά το διάστημα της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ οι συλληφθέντες. Μίλησαν λοιπόν Παναγιώτη Σπυρόπουλε αυτά τα τηλέφωνα τόσο λόγω της προέλευσής τους από το συγκεκριμένο κατάστημα στους αμπελοκήπους όσο και με την αλληλουχία των κλήσεων που έχουν καταγραφεί. Ναι, είναι τα δύο επιχειρησιακά τηλέφωνα των δολοφόνων του Γιώργου Καραϊβά που ήταν ονομαστικοποιημένα στα στοιχεία ενό 30χρονου από το Μπαγκλαντέ και ενεργοποιούνται για πρώτη φορά στι 5 Απριλίου του 2021, δίνοντα στίγμα από χαροκόπου καλυθέα. Και ακολουθούν κάποιε επικοινωνίε ανάμεσά, τους. του. Η πρώτη είναι στι 8 του μήνα, 8 Απριλίου, δηλαδή μία ημέρα πριν από την δολοφονία που φαίνεται να έχει καθυστερήσει ο άδικο δημοσιογράφο και σε κάποιε άλλε εκδοχέ ήταν μαζί με τη σύζυγό του. Γι αυτό Άρα την επομένως, ημέρα ένας... που ουσιαστικά σχεδίαζαν την δολοφονία, ασχέτω αν του χάλασαν τα σχέδια. Αυτά τα δύο κινητά τηλέφωνα λοιπόν mm -hmm. στις στι 8 Απριλίου φαίνεται να μιλούν μεταξύ του από τι 13 και 25 και 46 δευτερόλεπτα έω 15 και 21 και 24 δευτερόλεπτα δευτερόλεπτα. Έχουν αρκετέ κλήσει ανάμεσά του. Είναι, είπαμε, η μέρα πριν από την δολοφονία, όπου φαίνεται να αναβλήθηκε το σχέδιο Και Η ώρα της. Ε, δεν είναι τυχαία. Είναι η ώρα που τον περίμεναν. Είναι η ώρα Αλλά που Αλλά εκείνο Επειδή είχε συγκεκριμένο παραμένου. δρομολόγιο ο κ. Καραϊβάζ από τα στούντιο προ το σπίτι του, ε, φαίνεται ότι γνώριζαν αυτό τα δρομολόγια και γνώριζαν και την ακριβή ώρα mm. που ερχόταν στο σπίτι. Τη συγκεκριμένη ημέρα, από ό,τι φαίνεται, ήταν μισή ώρα καθυστερημένη. Πάμε τώρα στην ημέρα τη δολοφονία. Την ημέρα τη δολοφονία, λοιπόν, στι 9 Τετάρτη του 2021, φαίνεται αυτά τα τηλέφωνα και πάλι να μιλούν το ένα με το άλλο. Ενδέχεται, όπω λένε οι αξιωματικοί, να είναι κάποιο που, το, που, το, που κάνει τη χρήση του μέσα από το βαν και ο δεύτερο που είναι πάνω στο σκούτερ των δολοφόνων. Είναι από τι 12 και, 30 και 39 δευτερόλεπτα έω 13.21 και 21 Περίπου Και μέχρι 51. και μία ώρα πριν από τη δολοφονία. Ακριβώ. Ε, και τώρα ενδιαφέρον όσον αφορά τα δύο κινητά τηλέφωνα είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα ότι ε, έχουν αγοραστεί τουλάχιστον τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούν τις τηλεφωνικές συνδέσεις στις 2 Απριλίου του 2021 και στις 5 Απριλίου έχουν αγοραστεί κάρτες SIM από το ίδιο κατάστημα Συνοδό Πανόνου. Και ερχόμαστε εδώ στη σχέση που φαίνεται ότι έχει ο ιδιοκτήτη του καταστήματος αυτού του αμπελόκηπους με τον ένα από τα πρόσωπα αυτά. Ε, ενδεχομένου... ακούσαμε, ακούσαμε στο ρεπορτάζ αυτό ήταν εντάξει, μνημειώδε ότι λέει επικοινωνούσαν γιατί του ζητούσε να τον ξεματιάζει. Ναι, αφορά την επικοινωνία που έχει ο ίδιο ο, ο υπεύθυνο του καταστήματο του Ντοπαν Πανόρμο, με τον 54 χρόνο που το όνομά του υπάρχει στην ειδικογραφία, αλλά δεν έχει κατηγορηθεί ακόμα. Ε, και μάλιστα και τα κινητά τηλέφωνα, ε, κάρτε σύμμαχων, ναι, ναι. που έχουν αγωστεί από το συγκεκριμένο κατάστημα, φαίνεται να έχουν εντοπιστεί σε κατοίκον έρευνα το 2015 σε υπόθεση που είχε κατηγορηθεί ο 54χωνο, αλλά και ο, α, Άρα, λεγόμενος ότι φαμνάκη, πούμε, στους... στον τα θαυμάκια που είναι εκτό στο φυλακών. Πιθανότατα, καθώ φαίνεται ότι γνωρίζει τον Πεντατράχωνο από το 2009, όπω λέει και με τα ξεματιά και με το γλωσσό. Ναι, oh. Τώρα, oh. όσον mm -hmm. αφορά τα προσωπικά τα κινητά τηλέφωνα, έχει ναι, ενδιαφέρον. Αυτό θα σε ρωτούσα. Αυτά είναι τα επιχειρησιακά που τα πήραν για να μην δίνουν στόχο, άσχετα αν του ανακάλυψαν. Τα προσωπικά του, φαντάζομαι, τα είχαν απενεργοποιημένα. Το προσωπικό κινητό του 48χρονου είναι απενεργοποιημένο και στι 8 και στι 9 του μήνα, τι ώρε που είδαμε. Νωρίτερα, όταν εγωποιημένα τα επιχειρηματικά. Για να μην μπορεί να αντιπιστεί το στίγμα του. Ακριβώ. Ε, να σου πω επίση ότι ε, αξίζει δηλαδή να μνημονεύσουμε ότι έχει προ... έχουν προκύψει κάποιε συνομιλίε του Σαραντάχωνο Ανδράου που φαίνεται να αγνοεί την ύπαρξη του, φερ... του λεγόμενου θαμνάκια που λέγαμε ε, και χθε. Mm. Ε, φαίνεται να υπάρχει μια επικοινωνία στι 5 Ενάτου του 2022 να επικοινωνεί με ένα άγνωστο άτομο σε έντονο ύφο και να φαίνεται να μιλά απειλητικά προ τα εκείνον. Και του λέει χαρακτηριστικά: Να ρωτήσει για να μάθει ποιο είμαι εγώ, αναφέρεται στον εαυτό ναι, του, ναι, ναι. και επίση να ρωτήσει ποιο είναι, είναι τα αρχικά του, φε, του λεγόμενου θαμνάκια μεγάλου ε, ναι, Αυτό τρελού. δείχνει ότι είναι πολύ κοντινή φαίνεται ότι είναι και κοντινή σχέση, αλλά στη συνέχεια διαπιστώνει ότι μάλλον έχει μιλήσει από το κινητό του τηλέφωνο, νομίζει ότι τον παρακολουθούν και επικοινωνεί δύο φορές με το ίδιο Μάλιστα. άτομο το οποίο απειλούσε νωρίτερα και του λέει «Πριν ah, που σου είπα, <mallest> με τα αρχικά του θαμνάκια, mm. ανέφερα τυχαία το όνομά του. Δεν έχω καμία σχέση μαζί <mallest> του ούτε με μπράβου λέει ε, χαρακτηριστικά. Ωστόσο, το όνομα του 40χρονου αναφέρεται στη μεγάλη δικογραφία που έχει σχηματίσει το τμήμα 2 το 2015 ε, και συγκεκριμένα ότι είχε πάει ω ταμεία, σα σε κατάστημα στον Κεραμικό και στον Κάζι, προκειμένου το του... Ακριβώς, Έκλειστο στις φυλακέ για άλλη υπόθεση. Ακριβώς, για να, να για να πάρει, παραλάβει χρήματα, εκβιαστικά χρήματα από το συγκεκριμένο ε, κατάστημα. Τώρα, να σου πω ότι οι του μάθο δύο εξακοιμάτων ε, καταζωή έχουν υποψίσει ότι ο Σαραντάχονο και κάποιοι άλλοι εμπλεκόμενοι στην ίδια δικογραφία τη υπόθεσης ε, του Καραϊβάς, ότι πέραν την τολοφονία του άτυχου δημοσιογράφου αλλά και του λεγόμενου Ντάρτη Χάρη, ε, του Μποξέρ που είχε τολοφονηθεί στο, στο Γαλάτσι. Ότι εμπλέκονται σε τουλάχιστον δύο ακόμα ε, ανθρωποκτονίε και γι' αυτό το λόγο συλλέγουν στοιχεία που ενδεχομένω να του εμπλέκουν και σε αυτέ. Σε ευχαριστούμε Παναγιώτη.